iPhone 12, iPhone 16 Pro Max. Χωρίς μικρόφωνο, δεν έκανε βίντεο ποτέ κανείς. iPhone 12, iPhone 16 Pro Max. Πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να περάσεις από το παλιό σου iPhone στο καινούριο σου τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ μέχρι και το ίδιο φόντο, χωρίς καν να κάνεις τίποτα. Απλά μεταφορά από το ένα στο άλλο. Μέχρι και οι εφαρμογές θα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο με ακριβώς το ίδιο φόντο. Και αν έχεις ηχοκλήσεις, περνάει ακόμη και ο ήχος κλήσεις. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα τη μεταφορά από iPhone σε iPhone. Χωρίς να ταλαιπωρηθείς καθόλου, χωρίς πραγματικά να χάσεις χρόνο από τη ζωή σου. Ούτε με εφεδρικά αντίγραφα, ούτε με iCloud. Γενικότερα, ο φόβος όλων σας είναι ότι δεν έχετε χώρο στο iCloud και δεν μπορείτε να κάνετε εφεδρικό αντίγραφο. Εάν όμως έχεις ένα iPhone παλιό και θες να μεταφέρεις το παλιό σου iPhone στο καινούριο, τα πάντα, μπορείς πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, ένας φόβος ακόμα πολλών είναι ότι το παλιό σου iPhone έχει παλιότερο λογισμικό ή το καινούριο σου iPhone έχει παλιότερο λογισμικό. Γιατί, ας πούμε, μπορείς να πάρεις το iPhone 16 Pro Max και να έχει το iOS 18, και εσύ έχεις κάνει update σε 18,1. Θα δεις λοιπόν πώς λύνεται και αυτό το πρόβλημα με τα updates. Πάμε λοιπόν να μην χάνουμε άλλο χρόνο και να τσεκάρουμε να δούμε το πώς μπορείς εύκολα να κάνεις και εσύ τη διαδικασία και να μην ταλαιπωρηθείς καθόλου. Έχω στα χέρια μου το iPhone 16 Pro Max και έφτασε η ώρα λοιπόν να κάνουμε το κλασικό μεταφορά από iPhone σε iPhone. Η μεταφορά θα γίνει από iPhone 12 απλό σε iPhone 16 Pro Max. Τα βάζω δίπλα-δίπλα τα τηλέφωνα και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δείτε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία και πόσο πολύ πιο απλή έχει γίνει πλέον. Πρώτο πράγμα φυσικά που χρειάζεται είναι να ανοίξεις το iPhone 16, πόσο διαφορά έχουν φίλε, 120 Hz. Τρελή διαφορά σε σχέση με το 12. Πάμε λοιπόν ελληνικά και ξαφνικά βλέπετε εδώ πέρα δίπλα γράφει διαμόρφωση στο iPhone 12. Πατάω λοιπόν ξεκλειδώστε για συνέχεια. Ξεκλειδώνουμε το Face ID. Βάζω το συνθηματικό. Και περιμένω. Τώρα η διαδικασία ουσιαστικά έχει τελειώσει από το παλιό iPhone και η συνέχεια γίνεται όλη στο καινούριο. Εδώ πατάω να κάνει ενημέρωση καθώς αυτό φοράει iOS 18,1 ενώ αυτό φοράει iOS 18. Οπότε κάνω ενημέρωση τώρα. Γίνεται ενημέρωση του λογισμικού. Πατάω αποδοχή. Οπότε τώρα ουσιαστικά η διαδικασία συνεχίζει από εκεί πέρα που είχε μείνει και βλέπετε ότι εδώ πέρα κάνει ουσιαστικά προετοιμασία του λογισμικού. Προετοιμασία ενημέρωσης. Το παλιό iPhone ουσιαστικά δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Μεταφορά θα γίνει από το ένα στο άλλο. Το μόνο που κάνουμε τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε επαναφορά που θα πατήσουμε εδώ πέρα για το επόμενο βήμα για να μηδενίσει το συγκεκριμένο iPhone που εγώ δεν θα το κάνω, θα το κρατήσω όσο έχει για την ώρα. Εδώ αν πατήσεις τέλος απλά φεύγει το μπανεράκι αυτό και μπορείς μετά να πας στις ρυθμίσεις γενικά και τέρμα κάτω να κατεβείς και να κάνεις επαναφορά το συγκεκριμένο iPhone σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μόλις τελειώσει η διαδικασία των δύο iPhone, συνήθως πετάει μήνυμα το παλιό iPhone ότι έχει τελειώσει η διαδικασία, θέλετε να κάνετε επαναφορά του συγκεκριμένου iPhone και εκεί πατάς ναι ή όχι για να τη συνεχίσεις. Θα το δούμε όμως στο βίντεο σιγά σιγά. Εγώ να σας πω ότι ήδη έχει συνδεθεί στο Wi-Fi, αν το βλέπετε εδώ πέρα, πήρε κατευθείαν τα συνθηματικά από το παλιό μου iPhone κατευθείαν και συνδέθηκε στο Wi-Fi που έχω εδώ πέρα στο στούντιο. Χωρίς να κάνω κάτι, χωρίς να βάλω εγώ το Wi-Fi. Με το που πάτησα κατευθείαν συνδέθηκε στο ίδιο δίκτυο. Εφόσον θα πάρουν το ίδιο Apple ID, θα έχουν και τις ίδιες συνδέσεις δικτύου όπως και τους ίδιους κωδικούς. Εφόσον έχει τελειώσει το update, πατάμε εδώ πέρα συνέχεια της διαδικασίας και πατάμε εδώ πέρα συνέχεια διαμόρφωσης. Κάνει σύνδεση του ενός με του άλλου, καθώς έκανε update πρέπει τη διαδικασία να την κάνουμε πάλι. Άμα δεν σας σκανάρει, το δείχνω σε διαδικασία το πώς γίνεται, μπορείς εδώ πέρα να πατήσεις διαμόρφωση από κάτω που θα σου γράφει διαμόρφωση χειροκίνητα και να βάλεις τον κωδικό που σου δίνει το άλλο iPhone. Άρα πάμε 0261 70 ένα. Και κάνει προετοιμασία της διαδικασίας. Πολλές φορές μπορεί να σκαλώσει, να κολλήσει και να μην στο πάρει. Πατάς διαμόρφωση πάλι για εμένα. Βάζεις το συνθηματικό του παλιού iPhone στο καινούριο. Και τώρα ξεκινάει η διαδικασία. Εφόσον είναι updated και τα δύο στο ίδιο λογισμικό, μπορεί να συνεχίσει τη διαμόρφωση κανονικά. Πάντας εδώ πέρα Face ID να το δημιουργήσεις. Το πήρε πάρα πολύ γρήγορα. Συνήθως έκανες δύο φορές το Face ID, τώρα απλά το πήρε με την πρώτη. Το έχουν διορθώσει αυτό.
μεταφορά δεδομένων από το iPhone George που είναι το iPhone 12 που έχω, πατά συνέχεια και τώρα γίνεται η μεταφορά από το ενός στο άλλο. Κάνε διαμόρφωση λογισμικού, λογαριασμού. Τώρα μιλάει εφαρμογές και δεδομένα, ρυθμίσει Siri και 4 στοιχεία στο πορτοφόλι, πατά συνέχεια. Εδώ πέρα σου λέει υπηρεσίες τοποθεσίας, την ενεργοποιείς για να έχεις το Find My iPhone, οπότε ενεργοποίηση της τοποθεσίας. Εδώ πέρα σου λέει να βάλεις τις κάρτες σου, μπορείς να τις προσθέσεις. Εδώ σου λέει να κάνεις επαλήθευση της κάρτας, θα έρθει κωδικός στο κινητό, όπως καλή ώρα ήρθε. Τις κάρτες θα τις κάνω μετά επαλήθευση. Εδώ πέρα σου λέει να κάνεις ανάλυση στην Apple. Εγώ το πατάω για να στέλνω ουσιαστικά στην Apple τα δεδομένα του δικού μου τηλεφώνου, για να παίρνει feedback από τα κινητά και γενικότερα να έχω και την ανάλυση εγώ στο κινητό μου αν τη χρειαστώ. Οπότε πατάω κοινοποίηση στην Apple. Στοιχεία ελέγχου κάμερας συνέχεια. Σου δείχνει button, το πώς λειτουργεί. Πατάς συνέχεια. Εδώ σου έχει το πηγόν σως, πατάς συνέχεια. Και τώρα κάνει μεταφορά από το παλιό στο καινούριο. Ανάλογα από τα δεδομένα που έχετε, μπορεί να κρατήσει αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα λέγοντας ότι μπορεί να κρατήσει, μπορεί και μία, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις ώρες. Ανάλογα από την ταχύτητα ίντερνετ που έχετε, καθώς κάνει μεταφορά μέσω δικτύου από το ένα στο άλλο. Αν έρχεται αργή ταχύτητα ίντερνετ, τότε θα κάνει και πολύ περισσότερες ώρες στο τέλος. Εμένα θέλει περίπου 38 λεπτά, καθώς αυτό είναι 256 και μεταφέρει από το 256 στο 256 γίγα αρχεία. Λέει 40 λεπτά, δεν νομίζω να κάνει τόσο, βλέπετε πέφτει στα 38. Οπότε προχωράει ο χρόνος και επιστρέφω πίσω μετά από 38 λεπτά. Λέτε να περάσει και την μπαταρία που είναι 28%. Εδώ το βλέπω λίγο, αυτό είναι πάνω από 70%. Εάν δεν έχεις παλιά συσκευή iPhone ή το έχεις πουλήσει, φυσικά μπορείς να κάνεις ανάκτηση από το iCloud. Αυτή η μεταφορά είναι από το iPhone σε iPhone. 20 λεπτά περίπου έκανε, μισή ώρα με 20 λεπτά, 25 λεπτά κάπου εκεί. Έχει φτάσει στο 1 λεπτό και τώρα δείτε πώς συνεχίζει η διαδικασία. Έχουν φύγει όλα τα αρχεία από το συγκεκριμένο και έχουν περάσει στο καινούριο. Και όταν λέω όλα, εννοώ τα πάντα, έτσι. Το φόντο που είχα, οι φωτογραφίες μου, τα μηνύματά μου, οι εφαρμογές μου, ο ήχος κλήσης μου, όλα. Τα πάντα ακριβώς κάνει κλόνο το iPhone 12 στο iPhone 16 Pro Max. Όταν δεν έχεις άλλο iPhone, θα πατήσεις να συνεχίσεις διαμόρφωση ως νέου και θα κάνεις ανάκτηση από iCloud, εφόσον έχεις κάνει εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud. Είναι και αυτός ένας αναλλακτικός τρόπος. Επίσης, σου έχει δώσει πλέον τη δυνατότητα να μπορείς να κάνεις μεταφορά από iPhone σε Android πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ουσιαστικά από Android σε iPhone, συγγνώμη. Όταν λοιπόν θα πας να πατήσεις να διαμορφώσεις ένα νέο iPhone, θα σου βγάλει την επιλογή να κάνεις ουσιαστικά κλόνο το Android σου τηλέφωνο στο iPhone σου και θα πάρει επίσης όλα τα στοιχεία σου και θα τα περάσει στο νέο iPhone σου. Η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί και το iPhone έκανε μόλις επανεκκίνηση για να ανοίξει κανονικά. Φορτώνει τώρα όλα τα αρχεία που ουσιαστικά έχει πάρει. Αυτό πλέον μπορεί να ανοίξει κανονικά και να το χρησιμοποιήσεις. Πατάς συνέχεια και τώρα εδώ πέρα σου λέει σβήσιμο αυτού του iPhone. Εγώ προφανώς τώρα δεν θα το σβήσω, θα το κρατήσω, θα πατήσω όχι τώρα. Εσείς πατάτε συνέχεια και σας σβήνει ουσιαστικά το iPhone και το κάνει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατάς όχι και σου πηγαίνει κανονικά στην αρχική σου οθόνη. Τώρα, αν θέλεις να το κάνεις σβήσιμο σε δεύτερο χρόνο, μπορείς να πας στις ρυθμίσεις, να κατεβείς. Okay, προσθέθηκε συσκευή. Μπορείς να πας ουσιαστικά, εδώ στο πετάει πλέον ότι είναι έτοιμο για σβήσιμο, μπορείς να πατήσεις έναρξη από εδώ. Αν πατήσεις να μην σβηστεί αυτό το iPhone, μπορείς μετά να το βρεις στις ρυθμίσεις στα γενικά και τέρμα κάτω να κατέβεις και να πατήσεις εδώ πέρα που λέει μεταφορά ή επαναφορά iPhone. Τώρα λοιπόν ανοίγω το καινούριο iPhone μου, θέλει Face ID μάλλον για να ανοίξει γιατί έχει περάσει και έχει ρυθμιστεί. Πατάς συνέχεια και σου λέει ότι η μεταφορά έχει περάσει. Διαμόρφωση κινητού δικτύου, μεταφορά από το κοντινό iPhone. Εάν το πατήσεις αυτό, θα πρέπει ιδανικά να σου μεταφέρει το ένα στο άλλο. Δυστυχώς στην Κοσμοτέ δεν γίνεται να το κάνει. 38.05 78. Όταν την κάνεις τη διαδικασία κανονικά το iPhone το υποστηρίζει αυτό. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα η Κοσμοτέ δεν το υποστηρίζει που έχω εγώ. Οπότε για να γίνει η διαδικασία πρέπει να πάω στο κατάστημα και να κάνω επανέκδοση νέας κάρτας.
κακό, ναι είναι. Εδώ σου λέει ότι η κάρτα σας δεν υποστηρίζει την τάδε ρύθμιση. Οπότε πας παράληψη, η κάρτα συνεχίζει να είναι στο παλιό τηλέφωνο, οπότε πρέπει να πάω στον Κοσμοτέ για να κάνω αυτή τη διαδικασία για να μας πάρει τα όμορφα ωραία μας λεφτουδάκια. Τώρα λοιπόν πατάω να χρησιμοποιείτε αυτό το iPhone, την οποία τοποθεσία πατάς χρήση. Εδώ σου λέει το όριο φόρτισης, ok, 82%, έχει πάρει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις. Εδώ είναι σε αναμονή το widget γιατί πρέπει να κατέβει, κατεβαίνει τώρα, και εδώ είναι αναμονή όλες οι εφαρμογές που σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν. Κλείνω το κινητό, κλείνω και το άλλο το κινητό, το ανοίγω, ανοίγω και αυτό και βλέπω ότι μέχρι και το φόντο είναι ίδιο, σαν να μην έχει αλλάξει από το ένα στο άλλο. Βέβαια θέλει σετάρισμα στο συγκεκριμένο κινητό, αλλά όλα καλά. Οπότε πλέον βλέπετε οι ρυθμίσεις, οι εφαρμογές έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν. Εάν πάω στις φωτογραφίες υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες ακριβώς ίδιες μέχρι και η τελευταία που έχω κατεβάσει στο κινητό το συγκεκριμένο, που έχω βγάλει μάλλον στο συγκεκριμένο, έχουν περάσει στο νέο τηλέφωνο. Περνάνε όλα, that's it, αυτό ήταν. Τα μηνύματα φυσικά υπάρχουν όλα, τα messenger και όλα τα συναφή εδώ μόλις κατέβουν θα υπάρχουν όλα. Δεν χρειάζεται να κάνεις login, παράδειγμα να πατήσω να κάνει το Instagram προτεραιότητα. Μπορείς να πατήσεις λήψη σε προτεραιότητα και θα το κάνει λήψη σε προτεραιότητα. Μπορείς μετά να πατήσεις αυτό και να πατήσεις λήψη σε προτεραιότητα. Το YouTube επίσης λήψη σε προτεραιότητα. Μόλις τελειώσει αυτό θα ξεκινήσει να κατεβάζει αυτά τα δύο που έχω δώσει προτεραιότητα. Αυτό κάνει εγκατάσταση και αυτό κατεβαίνει. Πατάς τώρα Instagram, δεν χρειάζεται καν να κάνεις login, είναι ήδη σεταρισμένο μέσα στο νέο σου κινητό. Πατάμε like, charm, accessories. Κατεβαίνεις σαν να μην έλειψε ούτε μία μέρα. Το προφίλ μου κανονικά και όσα προφίλ φυσικά έχω μέσα στο κινητό, υπάρχουν όλα κανονικά, δεν χρειάζεται να κάνω login ξανά στις εφαρμογές. Gmail έχει κατέβει και σιγά σιγά κατεβαίνουν και όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές. That's it! Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Περάσαμε τα πάντα όλα στο καινούργιο μας iPhone, πλέον μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και το παλιό σου να το βάλεις στο σιρτάρι ή να το δώσεις και να το πουλήσεις. Με την ίδια διαδικασία που σας έδειξα, μπορείς εύκολα να κάνεις μηδενισμό του παλιού σου τηλεφώνου και να κρατήσεις πλέον μόνο το καινούργιο. Αν σου αρέσουν και άλλες διαφορετικές, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα τίποτα ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram και όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Επίσης περίμενα να μου πεις αν σου αρέσουν και άλλες διαφορετικές βίντεο και να μου το πεις στα σχόλια και να κάνουμε μια μόνο συζήτηση, να μου πείτε τι άλλο θέλετε να δείτε φυσικά και ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος γύρω από τα iPhone. Ορίστε, πολύ ωραία ερώτηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.